Πάμε να δούμε τι σας έχω και σήμερα. Δύο βίντεο σας έχω για σήμερα. Το ένα αφορά βραδιά μόδας, ο Θεός να την κάνει. Θα καταλάβετε στην πορεία γιατί. Και το άλλο περιλαμβάνει ένα καινούριο άθλημα. Το λες κολοσκάμπυλα, το λες κολοσφαλιάρες. Εντάξει, θα τραβήξει κόσμο πάντως. Έτσι πως το είδα, μόνο από περιέργεια, θα τραβήξει κόσμο. Πάμε να δούμε το πρώτο επίδειξη μόδας και πείτε μου εσείς τι βλέπουμε τώρα εδώ. Τι παριστάνουν τα μοντέλα μας. Θα κυκλοφορήσει έτσι κόσμος έξω. Από ό,τι βλέπω στο από πίσω τους θεατές και αυτοί απορούνε. Παριστάνουνε ζώα, μάλλον. Δεν ξέρω ο δημιουργός τι θέλει να μας παρουσιάσει. Ο ένας μοιάζει και με εξωγήινους. Βάταχος. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται. Αυτά είναι, έρχονται έτσι. Θα τα βλέπουμε στους δρόμους. Πάμε και στο άθλημα το ωραίο που αν κρίνω από τα γράμματα στο background ρωσικά είναι και θα δούμε ένα καινούριο άθλημα το οποίο σφαλιαρίζεις τον κόλο της γυναίκας και είσαι με ψιλοτάκουνα και δεν πρέπει να χάσεις την ισορροπία σου φαντάζομαι, δεν ξέρω όλους τους κανόνες. Θα δούμε και θα σχολιάσουμε παρέα. Θα μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Το βλέπετε. Α, πρέπει να είναι... και ο πίσω πρέπει να έχει ισορροπία, έτσι. Βλέπω κάτω έχει διαγράμματα, δεν πρέπει να βγεις έξω από το κουτί. Αχα. Θέλει τεχνική. Θυμίζει ολυμπιακό άθλημα, ε. Λίγο. Και όποιος βγει από το διάγραμμα κάτω, μάλλον κερδίζει. Πώς σας φαίνεται, θα το παρακολουθούσατε. Θα πάρει διαστάσεις. Άμα έχουν και ωραίους αθλητές, αθλήτριες, θα πάρει διαστάσεις. Αυτά κυκλοφορούν ανάμεσά μας, έτσι. Προσεχώς έρχονται και καλύτερα ακόμα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας. Γράφτε την κάτω στα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.